Ξεκινήσουμε με τον Υπουργό Εσωτερικών. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα κύριε Βασίλη. Θα αρχίσουμε καταρχάς από το μεταναστευτικό, όπου ο Πρόεδρος επαναλάβει τις ανησυχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το πρόβλημα μεγαλώνει καθημερινό πλέον, το φαινόμενο άφιξης μεταναστών στην Κύπρο, προσφύγων. Είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, έχετε απόλυτο δίκιο. Πέραν όμως της τάσης, πρέπει να πούμε ότι και οι απόλυτοι αριθμοί σε συσσωρευτικό επίπεδο των αιτητών ασύλου και των δικαιούχων πολιτικής προστασίας που φιλοξενεί η Κύπρος είναι κατά αναλογία πληθυσμού από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά ακρίβεια τρίτη μετά τη Σουηδία και τη Μάλτα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αν συνεχιστούν, έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ξεπεράσει τα όρια μας, αν συνεχιστούν αυτές οι ροές σίγουρα δεν μπορούμε ούτε κοινωνικά, ούτε στην αγορά εργασίας, ούτε οικονομικά να αντέξουμε αυτή τη δυσανάλογη πίεση, εν ελλείψη μάλιστα μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για ένα απόλυτα ευρωπαϊκό θέμα. Το επαναλαμβάνω, κατά αναλογία κατοίκων στην Ευρώπη έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων στην Κύπρο. Η μεγαλύτερη τάση αυτή τη στιγμή και συσσωρευτικά, κάτι το οποίο τους συσσωρευτικούς αριθμούς δεν τους δίνουν και με ιδιαίτερη ευχαρίστηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε τρίτοι. Είναι περίπου αυτή τη στιγμή το 2% του πληθυσμού είναι είτε αιτητές, είτε αυτοί που έχουν πάρει την είτε κάτοχοι πολιτικής προστασίας. Ως Κύπρος τώρα, ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι ζητούμε εμείς μέσα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει ειδικά για αυτό το θέμα? Ναι. Εμείς και άλλες χώρες δηλαδή. Ναι. Ζητούμε κάτι πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα να υπάρχει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε εμείς ως χώρες πρώτης γραμμής το ευρωπαϊκό κεκτημένο, να εφαρμόζουμε τις διεθνείς συμβάσεις, τις Γενέβης ας πούμε, για τους πρόσφυγες, αλλά μόνο μερός. Και να μην μπορεί να γίνει αυτή η ισόνομη κατανομή βάρους σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής επικράτειας. Αυτό που εμείς ζητούμε, ότι χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία ή μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική, είναι ότι στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής πρέπει σίγουρα να περιλαμβάνεται ο αυτόματος μηχανισμός κατανομής των δικαιούχων προστασίας και των αιτητών προστασίας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα και με τον πληθυσμό τους και με τις οικονομικές τους δυνατότητες. Ήταν αυτό που ήταν και μια πρόταση η οποία ολοκληρώθηκε επί Βουλγάρικης Προεδρίας, δεν υπάρχει συνένεση, τώρα μπαίνουν στο τραπέζι άλλες ιδέες και δεν μπορώ να πω ότι σε αυτό το πλαίσιο είμαστε κοντά στη συμφωνία. Ενώ υπάρχουν άλλοι τομείς, όπως η δημιουργία μιας συνοριοφυλακής, ενιαίας συνοριοφυλακής, όπως οι πολιτικοί για τις επιστροφές, που είναι πιο κοντά στη συμφωνία τα κράτη-μέλη. Είναι αποφάσεις οι οποίες μπορεί να ληφθούν? Τι ένδειξεις έχετε, διότι το έχετε συζητήσει και με τον αρμόδιο Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ήρθε στην Κύπρο αυτό το θέμα? Ναι, κοιτάξτε, η θέση του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου χθες στο Συμβούλιο Υπουργών που παρακάθεται γι' αυτό στις εργασίες ήταν: κοιτάξτε, είστε τα κράτη-μέλη, βρείτε τα μεταξύ σας και ελάτε. Μάλιστα. Άρα είναι η μπάλα στο γήπεδο των... Δεν μπορεί μονομερός, για να είμαστε και δίκοι, δεν μπορεί μονομερός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει αυτές τις πολιτικές. Αυτές είναι οι πολιτικές οι οποίες χρειάζονται... Του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή σε επίπεδο κρατών που θα πρέπει. Του Συμβουλίου και μάλιστα με ειδική πλειοψηφία. Και δεν μπορώ να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, τους περασμένους μήνες. Αν θυμάστε, πριν λίγους μήνες, η Σύνοδος Αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε ως χρονικό σηματοδότη το τέλος του χρόνου για την ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας. Δεν φαίνεται να είμαστε εκεί. Ναι, πάντως μπορεί ο κόσμος να μην το συζητά, αλλά είναι τεράστιο το πρόβλημα και πρέπει οπωσδήποτε να τύχει διαχείρισης, διότι δημιουργεί και άλλα πολλαπλασιαστικά προβλήματα. Αυτό που είπατε, ότι δεν το συζητά ο κόσμος, πρώτα απ' όλα προς τιμή μας ως χώρα και ως λαός, έχουμε διαχειριστεί, παρά τους αριθμούς, πολύ καλύτερα από άλλες χώρες με λιγότερους αριθμούς αυτό το θέμα. Έχουμε προσφέρει φιλοξενία, έχουμε προσφέρει ό,τι ήταν δυνατό. Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και πραγματιστές, ότι με τους αριθμούς οι οποίοι παρατηρούνται, για την τάση η οποία παρατηρούνται, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την πολύ καλή διαχείριση και θα δημιουργηθούν και θέματα τα οποία δημιουργήθηκαν και σε άλλες χώρες και στην Κύπρο. Είναι θέμα απλώς το τι μπορείς να κάνεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία βάλτωσε, έτσι. Δηλαδή δεν προχωρά τίποτε, ενώ επανέρχεται και το θέμα της κρατικής χορηγίας προς τους Δήμους. Ναι, κοιτάξτε, όπως ξέρετε, από τον Ιούλιο του 2015 είναι καταθετημένα κάποια νομοσχέδια για την τοπική αυτοδιοίκηση στη Βουλή. Γιατί διαβάζω κιόλας ότι τι γίνεται με τα νομοσχέδια, δεν έχουν κατατεθεί νομοσχέδια. Όχι, έχουν κατατεθεί νομοσχέδια από τον προκάτεχό μου, που είναι τρία νομοσχέδια. Η δημιουργία επαρχιακών συμπλεγμάτων, αλλαγές των περιδήμων νόμων, αλλαγές των περικοινοτήτων νόμων, συμπλεγματοποίηση. Αυτά τα πράγματα έχουν κατατεθεί. Σίγουρα δεν κατέστη εφικτό να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι σήμερα για διάφορους λόγους. Με ένα τεράστιο κόστος για το κράτος, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το κόστος. Διαβάζω εδώ στην εφημερίδα Πολίτης που έχει σήμερα ένα ρεπορτάζ ότι οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις των Δήμων αγγίζουν τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις, και αυτό καταδεικνύει την δομική αποτυχία του όλου συστήματος. Γιατί οι Δήμοι, παρά τις χορηγίες και τις πιο αυξημένες χορηγίες που έπαιρναν στο παρελθόν, δεν κατάφεραν να καταστούν οικονομικά βιώσιμοι. Και δεν κατάφεραν να καταστούν οικονομικά βιώσιμοι οι Δήμοι και οι κοινότητες. Και αν θυμάστε, πριν λίγους μήνες η κυβέρνηση προχώρησε σε διαγραφή χρεών κάποιων Δήμων που αδυνατούσαν, αυτούς που δηλαδή που είχαν δάνεια εγγυημένα από το κράτος, γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Αυτό καταδεικνύει την αποτυχία του συστήματος. Τα ίδια χρέη έχουν συσσωρευτεί και σε επίπεδο κοινοτήτων. Είναι γι' αυτό που λέμε ότι 380 τοπικές αρχές, γιατί για τόσες πρόκειται. Για τόσες είναι πρόκειται, πάρα πολλές, δηλαδή μια στιγμή τόπος, 380 τοπικές Κύπρο, αρχές. Είναι 30 δήμοι και 350 κοινότητες που θεωρούνται ως αυτοτελείς νομικές οντότητες τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι πάρα πολλές. Μέσα από τη συμπλεγματοποίηση θέλετε να μειωθούν, έτσι, να γίνει πιο ευέλικτη. Με τη συμπλεγματοποίηση έχουμε προχωρήσει όσον αφορά τις κοινότητες. Έχουμε συμφωνήσει με την Ένωση Κοινοτήτων και σιωπηρά τους περασμένους μήνες κάναμε μια εντατική διαβούλευση και έχουμε συμφωνήσει ότι θα γίνουν 39, αν δεν απατώμε, συμπλεγματοποιήσεις υπηρεσιών των κοινοτήτων. Και ξέρουμε ποιες κοινότητες εμπίπτουν, πόσο προσωπικό θέλουν, τι αρμοδιότητες θα έχουν. Έτσι προχωρήσαμε και είμαστε σχεδόν έτοιμοι, πριν το τέλος του χρόνου σίγουρα θα είμαστε έτοιμοι για να κατατεθεί και αυτή η τροποποίηση της νομοθεσίας στη Βουλή. Όσον αφορά τους Δήμους, είναι κάπως πιο πολύπλοκο εκεί το θέμα, διότι αφορά είναι και οικοδομικές και πολεοδομικές αρχές. Εμάς η θέση μας είναι ότι δεν μπορούν να παραμείνουν 36 οικοδομικές αρχές και 11 διαφορετικές πολεοδομικές αρχές, δηλαδή στην Κύπρο να υπάρχουν 50 αρχές έκδοσης αδειών. Εκεί το νομοσχέδιο που κατάθεσε ο κύριος Χάσικος προνόησε ότι αυτές θα γίνουν 5. Υπήρξαν σοβαρές σε επαρχιακό επίπεδο, υπήρξαν σοβαρές αντιδράσεις και είναι κάτι που πάλι είμαστε σε κάποιες διαβουλεύσεις να δούμε πώς μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει, με δεδομένο και ότι έχουν προκύψει και κάποιες μελέτες των αυστριακών μελετητών που ήρθαν και με τη βοήθεια του IMF, κάποια συνεργασία με το ΕΤΕΚ που κάνουμε για να δούμε το θέμα των πολιτών. Κύριε Υπουργέ, η Επιτροπή λέει αναμένει μια επιστολή από εσάς για νέα τροποποίηση του νομοσχεδίου και είναι και στον αέρα ακόμα αυτή η ενίσχυση, η προθυμία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, η δήλωσή του, η υπόσχεση που έδωσε στους Δήμους ότι θα αυξηθεί η χορηγία μόνο αν ψηφιστεί η μεταρρύθμιση. Όσον αφορά την επιστολή, Έχω μιλήσει πρόσφατα με την πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών για να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Ναι, και εντός αυτής της εβδομάδας θα αποσταλεί μια επιστολή με κάποια τροποποίηση βασικά που θα αφορά την λειτουργία των επαρχιακών συμπλεγμάτων σε περιφερειακό επίπεδο με αρχή την συνένωση ΣΥΛ, ΣΑΛ και ΟΕΔΑ, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει και οικονομίες κλίμακος, θα επιφέρει και εξοικονομήσεις και θα αυξήσει και την τεχνογνωσία που θα έχουν αυτά τα σώματα τα οποία θα χειρίζονται αυτά τα αρκετά κρίσιμα θέματα. Λοιπόν, πάμε και στο θέμα των πολιτογραφήσεων, κύριε Υπουργέ, διότι φαίνεται ότι εντείνονται οι πιέσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Φαντάζομαι έχετε δει και την έκθεση που ετοίμασε ο οργανισμός Transparency International και το Global Witness.
που καλεί την Κύπρο και συγκεκριμένα το Υπουργικό Συμβουλίο να επανεξετάσει ανάμεσα σε άλλα υπηκότητες που παραχωρήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη βάση προγράμματος. Μας ζητούν να αλλάξουμε την πολιτική μας, να είμαστε πιο προσεκτικοί. Πρέπει να σας πω ότι πρόσφατα ήταν και στην Κύπρο η Ευρωπαία Επίτροπος, η οποία χειρίζεται το θέμα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να σας πω ότι δεν υπήρξε και σε ερωτήσεις δικές μας να μας πούν συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες έχουν παρατηρηθεί κάποιες ανομαλίες, είτε αφορά αυτό που λένε και δημόσια ότι υπάρχουν περιπτώσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Μας ζήτησε να ακυρώσουμε διαβατήρια που παραχωρήσαμε. Όχι. Αυτό θέλετε να πείτε. Και είμαι κάθετος, έχει αναγνωρίσει ότι το θέμα ναι είναι εθνική αρμοδιότητα. Ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στα πλαίσια των δικών της αρμοδιοτήτων. Αλλά και επί της ουσίας όταν συζητήσαμε, όταν εξηγήσαμε ότι εμείς κάνουμε ένα πολύ ενδελεχή έλεγχο όσον αφορά το due diligence, όσον αφορά τον έλεγχο αυτών των επενδυτών οι οποίοι πολιτογραφούνται και αν έχουν παρατηρηθεί κάποια φαινόμενα που αφορούν είτε money laundering είτε οτιδήποτε άλλο, αυτή είχε πει όχι, δεν έχει παρατηρηθεί στην Κύπρο. Και ο λόγος που δεν έχει παρατηρηθεί στην Κύπρο, ενώ η ίδια είχε πει ότι έχουν παρατηρηθεί σε άλλες από τις 10 χώρες οι οποίες έχουν παρόμοια προγράμματα, είναι ακριβώς επειδή πιστεύω διεξάγεται ένας και πάρα πολύ καλός έλεγχος. Τώρα, εμείς είμαστε πάντα συνεργάσιμοι και με όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ούτως ώστε στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, και είναι στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας που στην Κύπρο, κύριε Παυλίδη, έχουμε εισάξει κάποιες από τις πιο αυστηρές ρυθμίσεις, είτε στον τραπεζικό τομέα είτε στον εποπτικό τομέα, περί ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Πρέπει να πω ότι βλέπουμε και περιπτώσεις επενδυτών οι οποίοι δεν παίρνουν στην Κύπρο ή τους κλείνονται λογαριασμοί και λειτουργούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί αυτά τα πράγματα. Περάσαμε ένα μνημόνιο στο οποίο ήμασταν υπό την πιο αυστηρή εποπτεία όσον αφορά τέτοια θέματα. Θυμάστε ότι είχε βγει το όνομα της Κύπρου όσον αφορά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Περάσαμε, αλλάξαμε νομοθεσίες, αλλάξαμε πρακτικές στον τραπεζικό τομέα, στον εποπτικό τομέα. Δεν μπορούν τώρα με ελαφρά καρδία να κατηγορούν αορίστως την Κύπρο για τέτοιου είδους δραστηριότητες ή τέτοιου είδους πολιτικές. Και εμείς όμως έχουμε μια υποχρέωση να γίνουμε λίγο πιο προσεκτικοί ή να αλλάξουμε την πολιτική μας. Αναμφίβολα και γινόμαστε πιο προσεκτικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή συνέχεια να έχετε.